Όλα αυτά ήταν μια μεγάλη απάτη. Και μόνοι σας να μιλάτε. Μια μεγάλη απάτη. Να τελειώσω μια στιγμή. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι το μνημόνιο ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή και αμέσως μετά πήγαμε και σε εκλογές και βγήκε κυβέρνηση με πλειοψηφία 42%. Έτσι, μάλιστα. Αυτά τα περί δημοκρατίας προσχηματικά σε όλη τη λογική της απαξίωσης όσων έχουν γίνει. Ναι, κυρία Σαφοράφα, πείτε το. Από πού να πρώτο ξεκινήσω τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, με τόσο που έχω ακούσει. Να ξεκινήσω με αυτό που έγινε στις Κάνες και που υπόθηκε, που είναι μια πραγματικότητα την οποία τη μαθαίνουμε 3 χρόνια μετά. 3 χρόνια που ο ελληνικός λαός βασανίζεται έτσι όπως βασανίζεται. Που δεν ζήτησε ένα συγγνώμη για αυτό που έχει γίνει, που θα έπρεπε να έχει γίνει η μεγαλύτερη αναταραχή στο πολιτικό σύστημα, όχι της Ελλάδας, της Ευρώπης ολόκληρης. Να παρεμβαίνουν σε ξένες χώρες και να επιβάλλουν πρωθυπουργούς οι οποίοι εκτελούν συγκεκριμένες υπηρεσίες. Και οι υπηρεσίες είναι να εξυπηρετήσουμε το κεφάλαιο, για να το πω έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος, τις τράπεζες εις βάρος των λαών. Αυτή είναι η ιστορία. Και δεν μιλάει κανείς πάνω σε αυτό. Επιτρέψτε μου λίγο. Επειδή είπε ο κύριος Καρατζαφέρης προηγουμένως κάτι. Έχει κάνει και εκείνος εξαγωγή ακροδεξιών βουλευτών του στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί να τα ξεχνάμε αυτά. Δεν ξέρουμε ότι είναι συγκεκριμένα πρόσωπα και ποια είναι αυτά τα πρόσωπα και τα οποία τα έχουμε καταγγείλει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τσεκουρεφόρη του χτες ήταν. Γιατί όχι. Και αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη γραμμή. Στην πρώτη γραμμή της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν μπει για να τελειώσουν συγκεκριμένες δουλειές, να τελειώσουν συγκεκριμένα συμβόλαια, λέγω, και επιτρέψτε μου την έκφραση. Να τελειώσουμε ό,τι έχει να κάνει με κοινωνικό κράτος. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, για να πάμε τώρα και στον κύριο Τζίμερο που είπε προηγουμένως και που δεν είχαμε, ξέρετε, όλοι αυτοί δεν είχαν καμία νομιμοποίηση από τον ελληνικό λαό. Και ο κύριος Παπαδήμος και όλοι οι υπόλοιποι δεν είχαν καμία νομιμοποίηση από τον ελληνικό λαό όταν υπογράφανε τα μνημόνια. Το καταλαβαίνετε. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει. Και ο κύριος, επιτρέψτε μου λίγο. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει ο κύριος Παπανδρέου, εάν ήθελε πραγματικά να θεωρηθεί ένας μεγάλος ηγέτης αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, θα έπρεπε να ξαναπάμε σε εκλογές. Να ζητήσει από τον ελληνικό λαό εκλογές και να ζητήσει την άδειά του, αν μπορεί να υπογράψει ένα τέτοιο μνημόνιο που έχει βάλει χαλκά στο λαιμό του ελληνικού λαού για τα επόμενα 50 χρόνια. Αυτό είναι πολύ βασικό θα για μένα. Θα μπορούσε να μην πάρει και τα δανεικά, κυρία Σακουράφα. Θα μπορούσε να πει δεν θέλω δανεικά. Επιτρέψτε μου. Μιλήσατε προηγουμένως, λοιπόν. Με αυτά που βγάζουμε. Μιλήσατε προηγουμένως. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Μιλήσατε προηγουμένως για το γεγονός ότι δεν πακέτο. Είναι πολιτική συζήτηση. Μνημόνιο και δανεικά πάνε πακέτο. Δεν ξέρω αν αφήστε το ξεχνάτε. Αφήστε τα αυτά. Αυτά είναι παλιές ιστορίες. Πάνε πακέτο, κυρία Σακουράφα. Και εγώ να τα αφήσω πακέτο πάλι. Ο ελληνικός λαός δεν τσιπάει πια. Ο ελληνικός λαός δεν φοβάται να μην δανειστεί, κυρία Σαγκορά. Ακούστε με λίγο. Να μην δανειστεί. Γιατί, να μην δανειστεί ο ελληνικός λαός. Διότι έχει να πληρώσει μισθούς και συντάξεις 50 ευρώ. Μπορεί να κάνει έχει τα πράγματα ο ελληνικός λαός. Όλο το πελατειακό μηχανισμό που εξακολουθεί να ταΐζεται. Και το ξέρετε πολύ καλά. Ποιοι εξυπηρετούνται αυτή τη στιγμή από το δάνειο του ελληνικού λαού. Το ξέρετε πολύ καλά. Ξέρετε πολύ καλά τη φράση που λένε οι Αμερικάνοι. Follow money. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ακολουθήστε το χρήμα για να καταλάβετε ποιοι αυτή τη στιγμή έχουν εφοληθεί στην ελληνική κοινωνία. Το ξέρετε πολύ καλά εσείς γιατί είστε επιχειρηματίες. Επιτρέψτε μου όμως να τελειώσω. Όταν βγάζεις 50 και ξοδεύεις 86, πολιτική συζήτηση, πολιτική συζήτηση εν ώψη δημοτικών εκλογών έγινε και μάλιστα βαθύτατη. Και ξέρετε γιατί οι δημοτικές εκλογές. Είναι τι πρέπει να περάσουμε για να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε εσάι να ξοδεύουμε περισσότερα από κύριε Τζίμερε, παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Τζίμερε. Αφήστε την να ολοκληρώσω, παρακαλώ. Θα ακούσετε και τους άλλους αυτό που έχουν να σας πούνε. Αυτό ο ελληνικός λαός παράγει. Ο ελληνικός λαός παράγει, έχει πλούτο και ο πλούτος δεν διανέμεται σωστά. Το κράτος δεν παράγει. Ο ελληνικός πλούτος δεν διανέμεται σωστά. Το πρόβλημα, κύριε Σαφοράφα, δεν είναι ο ελληνικός λαός, είναι το κράτος. Του ελληνικού λαού. Και αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται σε αυτή τη χώρα, ξέρετε ποιο είναι. Αυτή τη στιγμή ξέρετε ποιο είναι αυτό που γίνεται στην ελληνική χώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι το κράτος είναι το πρόβλημα. Διαφωνείτε σε αυτό. Τι πράγμα. Κανένα κράτος δεν είναι το πρόβλημα. Κανένα κράτος. Το κράτος. Κανένα κράτος. Φυσικά δεν είναι να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε πριν. Αλλά το κράτος θα διορθωθεί. Το κράτος χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Αλλά δεν θα διαλύσουμε το κράτος για να πάει όλο στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί βολεύει όλους εκείνους οι οποίοι είναι με τον πλούτο του ελληνικού λαού. Τελεία και πάγκο. Ναι, κύριε Κεφαλογιάννη, τελειώστε παρακαλώ. Παρακαλώ. Μισό δευτερόλεπτο. Είπατε ότι δεν έγινε πολιτική συζήτηση στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Πολιτικότατη συζήτηση έγινε. Γιατί ξέρετε.
ξέρετε. Για την αυτοδιοίκηση και την βεβαίως, Ευρώπη. Βεβαίως. Διότι δεν είναι τεχνοκρατική η ιστορία της αυτοδιοίκησης. Είναι βαθύτατα πολιτική διαδικασία. Και η πολιτική διαδικασία, λοιπόν, αυτή η βαθύτατη πολιτική διαδικασία που σας αναφέρω σχέση με την αυτοδιοίκηση έχει να κάνει με όλο αυτό που εφαρμόζεται στην ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Βάλτε μία τελεία. Οι πολιτικές της κεντρικής διοίκησης εφαρμόζονται στην αυτοδιοίκηση. Αυτό λέω. Αυτό λέω και εγώ. Αυτό δεν το είπα όπως προηγούμενο. Παρακαλώ, κύριε Τσίμερε. Με τίτλους είναι πρώτον το κράτος χρεοκόπησε στην Ελλάδα. Δεύτερον, εγώ προσχωρώ περισσότερες απόψεις. Μόνο του. 30 χρόνια, κύριε Χατζη Νικολάου. Γιατί τα λέτε σαν να πέφτουν από τον ουρανό. 30. Όλο το πρόβλημα στην Ελλάδα έρχεται από τη χαμένη για την οικονομία δεκαετία του 1980. Και του λαϊκισμού που υπήρχε την εποχή, λαϊκισμός που δυστυχώς σήμερα έχει μετακομίσει στο ΣΥΡΙΖΑ του 2014 αυτούσιος. Για να έχουμε απαντήσεις. Αλλά ακούστε τώρα, για να τελειώσω. Για να έχουμε μια απάντηση. Λοιπόν, το κράτος χρεοκόπησε. Έκανε η Τρόικα και δεν την ψηφίσατε. Γιατί σας έβγαλε λάθος. Σας έβγαλε λάθος. Σας έβγαλε λάθος. Τα έχετε ξεχάσει. Ο κ. Σαμαράς είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει στο Ευρωκοινοβούλιο. Είχε κάνει επιτροπή για την Τρόικα. Δεν το ψήφισε κάτι. Το σας λέω, είχε υποσχεθεί. Και ακόμα λοιπόν, χρεοκόπησε το κράτος. Μηνύες... Δεύτερον, εγώ είμαι υπέρ της άποψης του κυρίου Σταθάκη, όχι του κυρίου Χουντή και της κυρίας Ακοράφα. Πρώτον, ότι το ευρώ είναι το νόμισμα της ευτυχίας. Δεύτερον, ότι το χρέος είναι επαχθές κατά 5% και το 95% είναι νόμιμο. Ορίστε. Της ευτυχίας πίου. Έτσι λέει ο κύριος Σταθάκης. Ότι είναι το ισχυρό νόμισμα με βάση το οποίο σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Με βάση το οποίο οι λαοί της Ευρώπης